Ο αθλητής που βραβεύουμε απόψε έχει διακριθεί σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ολυμπιακό επίπεδο. Θα μπορούσε να αναπαυθεί στις δάφνες του, έχοντας ήδη γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα του στον κυπριακό, αλλά και παγκόσμιο αθλητισμό. Δεν το έκανε όμως. Συνέχισε να αγωνίζεται για να καταφέρει ακόμα περισσότερα, να φτάσει ακόμα ψηλότερα, να εμπνεύσει ακόμα περισσότερους. Τη χρονιά που πέρασε, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου και αναγνωρίστηκε ως ο καλύτερος στο άθλημά του. Είναι φυσικά ο Παύλος Κοντίδης, ο κορυφαίος ιστιοπλέος στον κόσμο. Κάρολε, ξέρεις γιατί λείπει στη Μαγιόρκα ο Παύλος, ε? Επίτηδες. Έλα κοντά στο μικρόφωνο. Είχε υποσχεθεί την επόμενη φορά που θα ανέβει εδώ, θα έκανε πρόταση γάμου. Πήγε διακοπές καλύτερα. Και πήγε διακοπές καλύτερα. Σε ακούμε. Μας πεις κάτι? Ο Παύλος έστειλε ένα βίντεο, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί σας. Ωραία πάσα, θα σε πάρω για συμπροταγωνιστή. Πάμε να δούμε το βίντεο του Παύλου Κοντίδη. Καλησπέρα από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας απόψε, γιατί αγωνίζομαι στο Princess Sofia Trophy, δίνω το καλύτερο με αυτό. Έχουν ξεκινήσει τα τελικά και το Σαββάτο είναι εδώ με τα race όπου τελειώνει και ο αγώνας. Θέλω να ευχηθώ συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους τους άντρες της χρονιάς, ο καθένας στον τομέα του. Είναι πάρα πολύ το ταλέντο που κάνει περήφανη την Κύπρο μας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που κάνετε να αναδείξετε αθλητή άντρα της χρονιάς για ακόμη μια χρονιά. Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο επιτυχημένη στην καριέρα μου. Κατάφερα να κερδίσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και να ανοιχθώ και Rolex World Series of the Year, που ήταν ένα παιδικό μου όνειρο από τα πολύ νεαρά μου χρόνια, όταν πρώτο ξεκίνησα την ιστιοπλοεία. Είμαι σίγουρος τώρα ότι ο κύριος Τάσος Τρίφωνος θέλει να κάνει το εξής ερώτημα: αν θα γίνω παπάς της Εκκλησίας. Αλλά όχι, δεν θα γίνω. Το μουσί το αφήνω γιατί νιώθω τον αέρα καλύτερα.